Κάνε αυτά τα πέντε και θα δεις όλες σου τις επιθυμίες να πραγματοποιούνται. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό εδώ το βίντεο, γιατί όταν άρχισα κι εγώ να προσέχω αυτά που θα σας πω εδώ, άρχισε η ζωή μου να αλλάζει και όταν λέω άρχισε η ζωή μου να αλλάζει, άρχισα να βλέπω λίγο φως στην άκρη του τούνελ. Άρχισα να πραγματοποιώ τις επιθυμίες μου και έχω δρόμο ακόμα, αλλά συνειδητά κάθε μέρα δίνω ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά εδώ που θα σας πω. Και στο νούμερο ένα είναι οι σκέψεις μου. Οι σκέψεις μπορούν να καθορίσουν, φίλοι μου, τη ζωή μας ολόκληρη, ολόκληρη. Καμιά φορά όταν επιθυμούμε κάτι, εστιάζουμε σε αυτό που επιθυμούμε και λέμε «ΟΚ, νόμος της έλξης, νόμοι του σύμπαντος, όπου εστιάζω την προσοχή μου, αυτό θα μεγαλώνει, θα το προσελκύσω». Όμως μπορεί να εστιάζουμε την σκέψη μας εκεί, αλλά δεν έχουμε δώσει προσοχή στο ποιο μυαλό σκέφτεται εκείνη την ώρα. Είναι ο συνειδητός νους ή είναι το υποσυνείδητο. Είναι αυτά τα δύο αρμονικά δεμένα. Συνεργάζονται αυτά τα δύο, ο συνειδητός νους με το υποσυνείδητο. Γιατί με το συνειδητό νου λέω, «ΟΚ, εγώ θέλω 50.000 ευρώ να έχω μέχρι το τέλος του 2024». Και θα τα καταφέρω και σκέφτομαι θετικά και γράφω θετικές δηλώσεις, κάνω διάφορες τεχνικές. Όμως δεν δίνω σημασία στο υποσυνείδητό μου και στα προγράμματα που παίζουν εκεί από πολύ μικρή ηλικία και μας καθορίζουν τη ζωή, γιατί ό,τι παίζει εκεί σαν πρόγραμμα, αυτό μας εμφανίζει και στη ζωή μας το υποσυνείδητο. Μας εμφανίζει δηλαδή στη ζωή μας πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις που να ταιριάζουν με το πρόγραμμα που έχουμε εκεί. Το πρόγραμμα τι είναι? Είναι οι πεποιθήσεις μας. Οι πεποιθήσεις μας αποτελούν το υποσυνείδητό μας. Οπότε, για να έλξουμε αυτά που επιθυμούμε, θα πρέπει να κάνουμε επαναπρογραμματισμό του υποσυνείδητου. Αυτά μαθαίνουμε σε αυτό εδώ το κανάλι. Δεν είναι κάτι μαγικό. Βάζουμε μια τεχνική, την κάνουμε και όλα καλά αλλάζουν. Ναι, βοηθάνε οι τεχνικές, βοηθάνε οι θετικές δηλώσεις, ο διαλογισμός, ο οραματισμός, όλα όσα λέμε. Πάρα πολύ. Όμως θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή το τι κρύβει αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος τομέας της ζωής μας δεν πάει καλά αυτή τη στιγμή, οι σχέσεις, εκείνος ο τομέας χρειάζεται αλλαγή. Αλλαγή το πρόγραμμα που παίζει εδώ και από πολύ μικρή ηλικία. Είναι τα οικονομικά, θα πρέπει να το δούμε λίγο. Γιατί μπορεί να λέμε εγώ θέλω να ζω μέσα στην αυθονία και να έχω οικονομική ελευθερία και να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και να λέω δεν μπορώ να το αγοράσω αυτό, είναι πολύ ακριβό. Βγάζεις έλλειψη προς τα έξω, γιατί το είναι πολύ ακριβό σημαίνει δεν έχω λεφτά για να το αγοράσω. Κάποιοι τώρα, στην αρχή μου είχατε σχολιάσει γιατί το είχα αναφέρει αυτό το παράδειγμα ξανά. Μου λέτε, τι λες ρε Φάνη τώρα, εδώ δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε το γάλα της ημέρας για τα παιδιά μας. Σας λέω με πάσα ειλικρίνεια ότι ήμουν κι εγώ ένα άτομο το οποίο πήγαινα στο πιο φτηνό σούπερ μάρκετ, δεν θέλω να κατονομάσω γιατί θα κάνω διαφήμιση, και έψαχνα τις πιο φτηνές τιμές. Αυτό που κάνω τώρα είναι να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ που θέλω και με βολεύει, να παίρνω αυτά που θέλω και που μου είναι χρήσιμα. Πλέον αγοράζω αυτά που θέλω, αλλά αυτά που χρειάζομαι, που μου είναι χρήσιμα. Δεν παίρνω περιτά. Άλλο αυτό. Έκανα μία αλλαγή στον τρόπο σκέψης μου, που αυτό μου άλλαξε και την νοοτροπία. Ναι, μεν πηγαίνω εκεί που θέλω, ναι, μεν αγοράζω αυτά που θέλω, αλλά είναι τα βασικά, αυτά που χρειάζομαι, τα απολύτως απαραίτητα. Οπότε, δεν γεμίζω το ψυγείο μου να πάω να το γεμίσω το καλάθι μέχρι πάνω, να γεμίσω το ψυγείο μου και τα μισά από αυτά, γιατί δεν πρόλαβα να τα μαγειρέψω, ζαρζαβάτια που λέμε εμείς, φρούτα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, μου χάλασαν, δεν τα έφαγα, μου χάλασαν και τα πέταξα, γιατί και εκεί έχεις φύρα. Δείτε το λίγο διαφορετικά, προσπαθήστε αντί να αμφισβητήσετε κάτι, να το δουλέψετε διαφορετικά στο μυαλό σας. Γιατί και εγώ πάντα αμφισβητούσα, μέχρι που έψαχνα αυτό που αμφισβητούσα όμως. Το αμφισβητούσα μεν, αλλά το ψάχνα και λίγο. Και ψάξε, όποιος ψάχνει βρίσκει, βρήκα και εγώ δρόμους, μονοπάτια για μένα, που με ευνόησαν οικονομικά
και σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Και επαγγελματικά και σε θέματα υγείας και σε όλα. Σε όλα. Είμαι πολύ καλύτερα από ό,τι ήμουν και προχωρώ. Δεν σταματάει η αυτοβελτίωση, δεν σταματάει πουθενά η προσωπική ανάπτυξη. Είναι ένας δρόμος μεγάλος που δεν έχει σταματημό. Αλλά είναι υπέροχος δρόμος γιατί νιώθεις ωραία. Απολαμβάνεις. Γεύεσαι τις χαρές της ζωής. Νιώθεις ελεύθερος. Ως έναν βαθμό νιώθεις ελεύθερος. Και επειδή νιώθεις ελεύθερος ως έναν βαθμό τώρα, θέλεις κι άλλη ελευθερία. Και προσπαθείς γι' αυτό. Προσπαθείς με το μυαλό σου. Προσπαθείς με την νοοτροπία σου. Προσπαθείς με πράγματα στην προσωπικότητά σου που δεν σε συμφέρουν να τα έχεις να τα αλλάξεις. Είμαστε στο προσπαθώ. Όποιος πει ότι θέλω να προσπαθήσω να αλλάξω τη ζωή μου, πραγματικά έχει κάνει τη μισή διαδρομή για τη μεγάλη αλλαγή. Και σε αυτό, φέρτε μου χαρτί να σας το σφραγίσω. Θα κάνω μια σφραγίδα, θα βάλω φανή από πάνω με την υπογραφή μου και θα σας τα σφραγίζω ένα προς ένα. Λοιπόν. Πρέπει στο νούμερο 2 να προσέχουμε τα συναισθήματά μας. Δεν μπορούμε να προσελκύσουμε οτιδήποτε όμορφο στη ζωή μας, θετικό, από αυτά που θέλουμε να προσελκύσουμε και να έχουμε χαμηλής δόνησης συναισθήματα. Ζήλια, θυμό, μίσος, λύπη, στεναχώρια. Το οτιδήποτε αρνητικό συναίσθημα δεν μας συμφέρει να τα έχουμε. Σίγουρα κάτι θα νιώσουμε. Ανατακτά χρονικά διαστήματα και εμείς που δουλεύουμε πάρα πολύ με τους αυτούς μας και ξέρω ότι είστε πολλοί που είστε σε αυτή τη διαδικασία και ξεκινήσαμε μαζί πριν ένα χρόνο. Όταν άρχιζα εγώ το κανάλι, το ξεκινήσαμε μαζί. Ήμασταν μαζί όλοι παρέα και παρέα συνεχίζουμε και έρχονται κι άλλοι στην παρέα. Έρχονται στιγμές που νιώθουμε αρνητικά, αλλά τι κάνουμε. Οπ, το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε, χτυπάνε καμπανάκια. Δεν αισθάνομαι καλά. Τώρα γιατί το αισθάνομαι εγώ αυτό. Δεν θέλω να το αισθάνομαι. Έλα λίγο να το λύσω με τον εαυτό μου. Τι έγινε με αυτό το άτομο, τι έγινε με το αφεντικό μου, τι έγινε με αυτή την κατάσταση. Γιατί το πήρα έτσι όπως το πήρα. Μήπως δεν είναι ακριβώς έτσι και εγώ απλά βρέθηκα σε μία αλφα συναισθηματική κατάσταση και τα πήρα όλα διαφορετικά. Τι μπορώ να κάνω για να το αλλάξω. Δηλαδή καταλαβαίνουμε τη λάθος συμπεριφορά, το λάθος συναίσθημα και προσπαθούμε να το, φυσικά το αποδεχόμαστε και προσπαθούμε να το ανατρέψουμε, να μας βοηθήσουμε, να ανακατευθυνθούμε και από το αρνητικό συναίσθημα να πάμε πάλι στο θετικό, να τα λύσουμε τα προβλήματα με μας, με τον εαυτό μας, με ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Όποιος εστιάζει τη σκέψη του και όλο του το είναι στη λύση του προβλήματος και όχι στο πρόβλημα. Πρόβλημα, 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 δεν, μην. Αλλά στη λύση, ευλογημένος. Ευλογημένος. Και αυτό που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το νούμερο 2 είναι να εκφράζετε καθημερινά την ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχετε. Γιατί έτσι το μυαλό σας θα το κατευθύνετε προς την αυθονία και όχι προς την έλλειψη. Το ξέρετε, το έχουμε πει αυτό. Στο νούμερο 3 πρέπει καθημερινά να αναλαμβάνουμε εμπνευσμένη δράση. Δύο πράγματα χρειάζονται για να πετύχεις αυτά που θέλεις. Χρειάζεται να έχεις πίστη και να αναλαμβάνεις και λίγο εμπνευσμένη δράση καθημερινά. Έστω για αρχή από λίγο. Δράση είναι αυτό που λέγω σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δεν φτάνει μόνο να επιθυμείς κάτι. Δεν φτάνει να ψελίζεις θετικές δηλώσεις, να οραματίζεις, να διαλογίζεις. Όλα καλά αυτά. Είναι σαν τεχνικές καθημερινές στη ρουτίνα της αυτοβελτίωσής μας. Αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε και να αναλαμβάνουμε και δράσεις. Και τώρα θα μου πείτε, ρε Φανή, υπάρχουν και αυτοί που δεν κάνουν τίποτα και ο νόμος της έλξης δουλεύει και τους τα φέρνει όλα βολικά. Οκ, δεν αντιλέγω. Αλλά εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή. Τι θέλετε να κάνουμε. Θέλετε απλά να περιμένουμε ή θέλετε όσο μπορούμε να αναλαμβάνουμε και λίγο δράση καθημερινά. Γιατί αναλαμβάνοντας καθημερινά δράση, όλο και περισσότερες ευκαιρίες θα σας παρουσιάζονται. Ανοίγετε έτσι δρόμους, ανοίγετε μονοπάτια. Έτσι, αυτός που ψάχνει για χρυσάφι αρχίζει, ανοίγει, σκάβει από εδώ, κάνει, προχωράει. Δηλαδή δεν το αφήνει, δεν περιμένεις με το διαμάντι να του έρθει μπροστά. Λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Δουλεύει, σκάβει, ψάχνει, κάνει, ράνει. Έτσι του έρχονται και ευκαιρίες, του ανοίγονται οι δρόμοι. Βρίσκει κάτι μικρό. Ωραία, βρήκα κάτι μικρό. Μπορεί παρακάτω να υπάρχει, συνεχίζει. Πρέπει να αναλαμβάνουμε και λίγο δράση. Στο νούμερο 4 είναι κάτι που το ανέφερα πριν, αλλά θέλω να το βάλω στο νούμερο 4. Ζούμε τη στιγμή. Είμαστε στο τώρα. Παρελθόν δεν υπάρχει, πάει πέρασε. Μέλλον δεν υπάρχει, δεν ήρθε ακόμα. Τζάμπα ανησυχούμε. Από όλα αυτά που ανησυχούμε, τίποτα δεν θα γίνει. Τίποτα από αυτά που ανησυχούμε στο τώρα δεν θα γίνει στο μέλλον. Δεν ήρθε το μέλλον. Ζήστε στη στιγμή για να είστε απόλυτα παρόντες
και να αντιλαμβάνεστε το κάθε τι, όπως είπα πριν, και με τα συναισθήματα. Μου ήρθε η αρνητική σκέψη, μου ήρθε το αρνητικό συνέστημα, έπαθα κάτι, ένιωσα κάτι, είδα κάτι, δεν είδα κάτι. Το αντιλαμβάνομαι, το αποδέχομαι και αρχίζω και το δουλεύω με τον εαυτό μου. Αν δεν είμαστε συνειδητοί των ασυνείδητών μας σκέψεων και οι σκέψεις έτσι περνάνε και ξαναπερνάνε και μας κατακλείζουν και μία μετά την άλλη, δεν θα μπορέσουμε να τις σταματήσουμε ποτέ, ούτε τις σκέψεις ούτε τα αρνητικά συναισθήματα. Πρέπει να καταλαβαίνουμε όταν κάτι έρχεται και είναι αρνητικό, να το αντιλαμβανόμαστε και να το διορθώνουμε. Και στο νούμερο 5 πρέπει να γίνουμε ένα δοχείο έτοιμο να λάβει. Γιατί όταν έχουμε επιθυμίες, με το που τις δηλώνουμε είτε νοερά, είτε τις ψελίζουμε, είτε τις γράφουμε, τις βγάζουμε προς τα έξω, προς το ενεργειακό μας πεδίο. Και για να έρθουν πίσω, να τις υλοποιήσουμε, να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, τους σκοπούς μας, το οτιδήποτε, να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας, τις βγάζουμε προς τα έξω. Για να έρθουν πίσω, θα πρέπει να είμαστε εμείς σε απόλυτη ευθυγράμμιση με αυτές. Να γίνουμε αυτές οι επιθυμίες μας. Να γίνουμε αυτό που θέλουμε να γίνουμε πριν γίνουμε. Σας μπέρδεψα, το έχω πει πολλές φορές. Νομίζω σας το έχω έτσι λίγο με την επανάληψη, σας το έχω περάσει στο μυαλό. Και στο δικό μου το μυαλό. Τα πέρασα με την επανάληψη όλα αυτά. Οπότε, πρέπει να ετοιμάσουμε το δοχείο μας. Πρέπει να γίνουμε αυτό που θέλουμε να γίνουμε πριν γίνουμε. Και πραγματικά εδώ πέρα θέλω να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να δίνουμε, αλλά δεν θέλουμε να παίρνουμε. Δεν ξέρω γιατί αισθανόμαστε άσχημα. Δίνουμε, απλόχερα, δίνουμε, δίνουμε. Αλλά όταν κάποιος θέλει να μας δώσει κάτι, όχι, εντάξει, δεν το θέλω. Ευχαριστώ, δεν θέλω. Ή σας κάνω ένα κοπλιμέντο, είστε πολύ όμορφο σήμερα. Εντάξει, μωρέ, έχω τα χάλια μου, δεν κοιμήθηκα καλά. Πείτε ένα ευχαριστώ για το κοπλιμέντο. Πείτε σε ευχαριστώ πολύ και πάρτε αυτό που σας το δίνουν. Στο σύμπαν πρέπει η ενέργεια να κινείται. Δίνεις, παίρνεις, δίνεις, παίρνεις, δίνεις, παίρνεις, δίνεις αξία, παίρνεις περισσότερη αξία. Δίνεις περισσότερη αξία, παίρνεις περισσότερη αξία. Κύκλος είναι όλα. Ο κύκλος της ζωής μας. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στις 10 Ιανουαρίου, 6.30 ώρα το απόγευμα, μέσω Zoom. Η συμμετοχή είναι τεράστια, δεν το περίμενα. Δεν ξέρω πόσα άτομα θα μπουν στο Zoom, γιατί νομίζω είναι μέχρι 500. Βέβαια, εντάξει, από όλους όσους έχετε δηλώσει, μπορεί κάποιοι να μην μπορέσετε να μπείτε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Θα κοιτάξω όμως, με το Zoom παράλληλα, να ανοίξω την ομάδα, τη νέα σκέψη σε live εκεί, ώστε να παίζετε και όσοι δεν μπορούν να μπουν στο Zoom για τους χύψη λόγους, γιατί μπορεί να μην μπορούν να μην είναι εξοικειωμένοι με το Zoom, να πατήσουν το link κτλ. Θα το δω και αυτό, έχουμε χρόνο, αλλά όσοι δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή, κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο έχω το link της φόρμας, πατήστε το και επίσης γίνετε μέλος στην ιδιωτική ομάδα της Νέας Σκέψης που υπάρχει επίσης link κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Εγώ σας στέλνω απαντητικά email. Δείτε λίγο και στα ανεπιθύμητά σας μήπως πάει το email εκεί. Μου συμβαίνει και εμένα, κατά λάθος. Είναι οι αλγόριθμοι των social media και των emails αυτοί, οπότε δείτε και στα ανεπιθύμητά σας. Και επίσης προσοχή στο τι email μου γράφετε για δικό σας, γιατί πάρα πολλά μου ήρθαν λάθος. Μου ήρθαν μόνο με το όνομα, χωρίς παπί. Σε κάποιους έστειλα απαντητικό και μου ήρθαν άκυρα πίσω τα email, προφανώς γιατί δεν μου το στείλατε σωστά. Οπότε ξαναστείλτε όσοι δεν πήρατε το απαντητικό μου email ή όσοι δεν πήρατε το link του Zoom για τις 10 Ιανουαρίου. Μην στέλνετε δηλαδή και ξαναστέλνετε συνέχεια, γιατί μπερδεύομαι κι εγώ. Έτσι, όσοι δεν λάβατε τέλος πάντων το link του Zoom και το απαντητικό email, παρακαλώ, ξαναδηλώστε τα ονόματά σας και τα email σας κάτω στη φόρμα. Αυτά για σήμερα, φίλοι μου. Φιλάκια πολλά!